Πάμε σε ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και ξαναήρθε στην επικαιρότητα και με βάση και μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και η Μείζωνα Αντιπολίτευση με επικεφαλής την κυρία Καραγαλιώτου. Ισχυρίζεται ότι μέσα σε μια έρευνα βγαίνει πως οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από τη διαχείριση της καθημερινότητας. Κάτι το οποίο το είχε πει και προεκλογικά, ότι αν βγαίναμε εμείς δημοτική αρχή θα δίναμε τη μάχη της λακκούβας. Το οποίο μπορεί να φαντάζεται τριμμένο, αλλά στην καθημερινότητά μας θα πει κάποιος ότι είναι σημαντικό γιατί μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία στην εργασία μας, στον εργασιακό μας χώρο και αυτό μας σιγά σιγά να συμβάλλει με τον τρόπο του στο να αυγυνθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? Πιστεύετε ότι είναι καταγεγραμμένο από την δικιά σας την εμπειρία και την επαφή που έχετε με τον κόσμο ότι σε τέτοια είδους ζητήματα, δηλαδή το αν η λακκούβα δεν καλύφθηκε, αν το πεζοδρόμιο είναι σπασμένο, αν η καθαριότητα δεν είναι επαρκής, ότι αυτό επηρεάζει και ότι πράγματι είναι μείζον στους πολίτες, άρα δηλαδή είναι δυσαρεστημένοι όπως γίνει σύμφωνα με την έρευνα την οποία δημοσιοποίησε η ίδια, είναι δυσαρεστημένοι από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής? Το ότι είναι, τα προβλήματα είναι μείζωνα είναι έτσι, αλλά όμως θα μου επιτρέψετε πριν πάμε εκεί και πριν συζητήσουμε για αυτά να σχολιάσω αυτό που είπατε, αυτή την περιβόητη δημοσκόπηση σε εισαγωγικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυρίας Καραλαριώτου που είναι επικεφαλής της. Θέλω να πω 2-3 στοιχεία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, είναι μια έρευνα που έτσι όπως δόθηκε στη δημοσιότητα δεν έχει τη μεθοδολογία των γνωστών δημοσκοπήσεων που γίνονται. Δεν έχει κανένα επιστημονικό στοιχείο. Είναι μια διαδικτυακή έρευνα η οποία έγινε με έναν τρόπο που δεν κατατέθηκε δημόσια. Ότι γίνεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Έπρεπε να μπει στην ιστοσελίδα και να κάνει. Μπει στην ιστοσελίδα τη παράταξη, να βρει. Ναι, είναι σαν τι δημοσκοπήσει τι διαδικτυακέ, λοιπόν, οι οποίε δεν είναι το ίδιο με ένα συγκεκριμένο δείγμα. Στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που με ανησυχεί εμένα περισσότερο. Με ανησυχεί πραγματικά, κύριε Κολάτου. Είναι το εξή. Ότι η κυρία Καραλαριώτου με αυτή την έρευνα στους 20 μήνες της Δημοτικής, δεν είναι 2 χρόνια, είναι 20 μήνες ακριβώς στη Δημοτική Αρχή, στους 20 μήνες της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο στους 20 μήνες αλλά από το πρώτο εξάμηνο άρχισε να χρησιμοποιεί μια τακτική και ένα λόγο ο οποίος, εντάξει, έχουμε συνηθίσει να τον λέμε παλαιοκομματικό, εγώ θα το εξηγήσω περισσότερο. Στο εξάμηνο απάνω άκουσα να μιλάει για σύστημα Καλογιάννη και για κολλητούς Καλογιάννη. Η αντιπολίτευσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι της λογικής ότι δεν γίνεται τίποτα ο απόλυτος μηδενισμός. Έρχεται τώρα όλο αυτό το πράγμα που έχει εκφέρει ως πολιτικό λόγο το προηγούμενο διάστημα να το επενδύσει και με μια δημοσκόπηση. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο στόχος η καλυτέρευση των προβλημάτων της πόλης, η επισήμανσή τους? Όχι. Είναι στόχος η παντή τρόπο. Διαδικασία να το προφίλ ανέλυξης του Δημάρχου, ναι. Το προφίλ του να το προσβάλλω για να μπορέσει η δική μου παράταξη. Να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Αυτό είναι καταρχήν μια επικίνδυνη λογική. Να πω κάτι σκοπτικό και κοινικό. Η ενασχόλησή μου, δεν το λέω για εσάς, όχι ότι οι παρόντες εξαιρούνται, αλλά η ενασχόλησή μου όλα αυτά τα χρόνια με την πολιτική και όχι με την αυτοδιοίκηση, μου έχει δείξει ότι περίπου έτσι κινούνται όλοι οι πολιτικοί και όλα τα κόμματα, δυστυχώς. Εγώ είπα ότι αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς το χαρακτήρισα παλαιοκομματικό. Το χαρακτήρισα δηλαδή με μια λογική και με μια κουλτούρα που έχει το πολιτικό μας σύστημα. Ναι. Ότι χωρίς κανένας να παίρνει υπόψη του τα συμφέροντα της χώρας, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνω ζημιά στον απέναντι. Ναι, πώς θα κάνω ζημιά στον απέναντι για να έρθω εγώ στη θέση του. Λοιπόν, αυτό έγινε από την κυρία Καραγιώτου αυτές τις μέρες και είναι τραγικό για την πόλη. Διότι εγώ από την πρώτη στιγμή. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος. Στην ουσία, ασχέτως εγώ να συμφωνήσω με όλα αυτά. Υπάρχουν πράγματι, δηλαδή στην καθημερινότητά σας και η καθημερινότητα του Δημάρχου έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Γιατί πιστεύω ότι το γνωρίζετε ότι ο σωστός άρχον, με την έννοια του την αρχαιοελληνική, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει κόλακες δίπλα του, αλλά έχει αυτούς που του λένε κάθε πρωί στον καφέ: Ξέρεις, τα κάναμε όλα χθες λάθος, για να τα διορθώσουμε. Σας είπα και νωρίτερα ότι για τα προβλήματα αυτά καθ' αυτά να μιλήσουμε. Όμως ο σχολιασμός μου έχει σχέση με το γεγονός ότι η έρευνα αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε για να επισημάνει προβλήματα τα οποία μπορεί η Δημοτική Αρχή να βελτιώσει, να λύσει. Κάτι που δεν έχει αντιληφθεί η ίδια, χρησιμοποιήθηκε για να υποθεί το σλόγγαν που το είπε η κυρία Καραγιώτου και είναι δημοσιευμένο ακριβώς έτσι.
Είναι μια ανίκανη δημοτική αρχή. Εδώ είναι η νέα Λάρισα. Η νέα αρχή. Ναι, δικιά της παράταξη. Λοιπόν, η δικιά της παράταξη. Ο στόχος λοιπόν ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Και ο στόχος αυτός από την πρώτη στιγμή με τον τρόπο που εκφράστηκε, που δημοσιεύτηκε, δεν έπεισε κανέναν, διότι δεν είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση και η επικεφαλής να μην έχει φανεί στον κόσμο ότι χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία με την οποία προσπαθεί να κάνει ζημιά στην δημοτική αρχή και όχι στην πόλη. Να πάμε όμως στα προβλήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να σου μεταφέρω έτσι όσο μπορώ και εγώ από την καθημερινή ενασχόληση που εδώ βιώνω το προσωπικό μου βίο, από πολίτες που συζητώ από διάφορες παρατάξεις. Είτε ψήφισαν καλοκαίρι, είτε δεν ψήφισαν. Θετικά υπάρχουν πάντα. Αρνητικά, γιατί εκεί εστιάζει ο κόσμος, ειδικά τώρα στην κρίση, πάντα με στα αρνητικά εστιάζει δυστυχώς. Φτάνω στο σημείο να λένε, μπορεί ως προς το ήθος και το ύφος της εξουσίας να είναι καλύτερος από τον Κώστα Τζανακούλη, αλλά ίσως ο άλλος να ήταν. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, μου λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, να ήταν πιο πολύ πάνω στα προβλήματα, κατά πάνω, το βλέπαμε παντού. Εντάξει. Αυτό το ακούτε. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι. 16 χρόνια ο κ. Τζανακούλη, 20 μήνες. Σωστά, υπάρχει και ξέρετε ο χρονικό συστημα. Ξέρετε κάτι, το ακούω κάποιες φορές περπατώντας. Ναι. Δεν έλυσε το τάδε πρόβλημα, Δήμαρχε. Και λέω αμέσως. Λέω αμέσως. Ναι. Από πότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Σήμερα πήρα μια κατάσταση για να ασφαλτοστρώσουμε ένα δρόμο, τον οποίο υπάρχουν τηλέφωνα πάρα πολλά στο Δήμο, ότι δεν μας ικανοποιεί, Δήμαρχε, πρέπει να μας κάνει το δρόμο αυτό κτλ. Ρώτησα σε κάποιον. Από πότε είναι, ρε παιδιά, αυτή η υπόθεση και ζητάτε τώρα μέσα και με κατηγορείτε ότι μέσα στον 1-1,5 χρόνο της θητείας δεν κατάφερα να το λύσω. 25 χρόνια δεν έχει πέσει άσφαλτος. Άρα λοιπόν. Τώρα. εντάξει. τα παράπονα στο Δήμαρχο, είπαμε. Ναι, όλα. Δεκτώ. Τα εισπράττω. Τα φιλτράρω. Κάνουμε μια δουλειά σημαντική και έχουμε πει το εξής. Ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι το ένα πεδίο της δουλειάς μας. Και τα ζητήματα τα μεγάλα της Λάρισας, τα οποία είναι το δεύτερο επίπεδο και τα ανοίγουμε για μια άλλη Λάρισα της επόμενης 15ετίας, απαιτούν μια δουλειά σε ένα βάθος χρόνου. Ένα βάθος χρόνου είναι η θητεία. Ένα πρώτο βάθος χρόνου είναι μια θητεία. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή, ενώ κάνουμε μια δουλειά σημαντική, έχουν γίνει οι ασφαλτοστρώσεις που αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τις 500-600.000 ευρώ, βγαίνει η δεύτερη εργολαβία στις 28 του Ιούνιου. Έχουν γίνει πεζοδρόμια, φαίνονται αυτά στην πόλη. Δεν φαίνονται ούτε σε μένα στο βαθμό που θα ήθελα. Γιατί η πόλη έμεινε ασυντήρητη σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλω να κατηγορήσω καμιά δημοτική αρχή. Αλλά σε αυτό το επίπεδο η πόλη έμεινε ασυντήρητη για χρόνια. Εμείς λοιπόν τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, από τη μεριά της ΔΕΙΑΛ, που έχει και έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τα διαθέσιμα της ΔΕΙΑΛ εδώ, και θα το χρησιμοποιήσω κάνουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Ιπποκράτης, Άγιοι 40, Αμπελόκηποι, Χαραυγοί, Κουλούρι, Άγιος Γεώργιος, σε όλες αυτές τις συνοικίες θα αντικατασταθεί το παλιό δίκτυο, ήδη έχει ξεκινήσει στις μισές από αυτές που σας είπα, και όλοι οι δρόμοι τους θα ασφαλτοστρωθούν. Όλοι οι δρόμοι τους. Ωραία. Δεν θα υπάρξει κανένας δρόμος σε αυτές τις συνοικίες που εμείς δώσαμε μια προτεραιότητα, επειδή είναι συνοικίες οι οποίες είναι από άποψη ανάπτυξης, είναι λίγο πιο κάτω από τις άλλες συνοικίες της πόλης. Έτσι λοιπόν. Γίνεται ένα έργο. Δεν μπορεί αυτό το έργο να λες ότι ανίκανος, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είναι ακραία λογική η οποία έχει και ένα άλλο στοιχείο. Στα μεγάλα προβλήματα της πόλης που αφορούν στρατόπεδα, ΟΣΕ, γραμμές, που ανοίξαμε, τα πάντα, έχω πει κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι εγώ θέλω οι λύσεις τις οποίες θα επιδιώξει η πόλη να τις επιδιώξει με ομόφωνες αποφάσεις. Είμαστε πιο δυνατοί, είναι διαχρονικά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι παρατάξεις με μικρές αποχρώσεις όλες θέλουν να λύθουν αυτά τα ζητήματα. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να συνεργαστούμε. Και εγώ έκανα ένα πρώτο βήμα, κάλεσα τους επικεφαλείς των παρατάξεων για τα ζητήματα του ΟΣΕ, πριν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους ενημέρωσα με λεπτομέρεια. Πείτε μου εσείς τώρα, όταν απέναντί σου έχει την αξιωματική αντιπολίτευση, την επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σου λέει κολλητούς. Ανίκανο κτλ. Αν αυτό διαμορφώνει πεδίο να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι να συζητήσεις και να ενώσεις δυνάμεις για να πετύχεις, ας πούμε, το ουσιαστικό.